Χαιρετίζουμε και εμείς από την πλευρά μας τη σημερινή πρωτοβουλία. Ο Σύλλογος Μικρών και Αυταπασχολούμενων Εμπόρων Θεσσαλονίκης έχει πάρει και αυτός απόφαση συμμετοχή στο συλλαλητήριο εν ώψη της ΔΕΘ αύριο στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Αριστοτέλους μαζί με τα ταξικά σωματεία και το ΠΑΜΕ, τους αγροτικούς συλλόγους, τους συλλόγους γυναικών και τους νέους. Περίτρανα αποδεικνύεται ότι οι κυβερνήσεις μπορεί να αλλάζουν, αλλά η αντιλαϊκή πολιτική μένει σταθερή. Και η τωρινή κυβέρνηση έχει έρθει με πολλή φόρα να συνεχίσει το έργο της προηγούμενης. Το 95% των εσόδων του κράτους προέρχεται από μισθωτούς, από αυταπασχολούμενους και συνταξιούχους. Μόνο το 5% βαρύνει τις μεγάλες επιχειρήσεις και αυτό το 5% η Νέα Δημοκρατία θα το μειώσει κι άλλο με μείωση της συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων από 28% στο 24% και μετά στο 20% και στα μεγάλα επιχειρηματικά κέρδη από μερίσματα η κυβέρνηση μειώνει τη φορολογία από το 10% στο 5%. Την ίδια ώρα μοιράζει κάποια λίγα ψίχουλα που δεν είναι ικανά να ανακουφίσουν τον επαγγελματία, παραπέμποντας στις καλένδες μέτρα που θα μπορούσαν να ανακουφίσουν ουσιαστικά και τους επαγγελματίες, όπως η επανένταξή μας στο αφορολόγητο, η κατάργηση του ένφια, του τέλους επιδιδεύματος, η διαγραφή χρεών που έχουμε συσσωρεύσει τα χρόνια της κρίσης, όλοι εμείς οι μικροί και αυταπασχολούμενοι έμποροι. Μας επιφυλάσσουν ανελαίητο κυνηγητό με τα κόκκινα δάνεια, με μαζικούς πληστηριασμούς και στην πρώτη κατοικία, όπως για παράδειγμα συνέβη με τον συνάδελφό μας από τη Χίο, που η τράπεζα του βγάζει το σπίτι στο σφυρί και προς τον οποίο δηλώνουμε την αμέριστη έπρακτη συμπαράστασή μας. Έχουμε μπροστά μας τις αυξήσεις φωτιάς στη ΔΕΗ λόγω της ιδιωτικοποίησής της. 21 έως 23% θα φτάσουν για το επαγγελματικό τιμολόγιο αυξήσεις. Πρώτο πυλόν βρίσκεται και η νέα επίθεση στο ασφαλιστικό και τις συντάξεις. Άνοιξαν τη συζήτηση ακόμα και για την πλήρη κατάργηση της κερδιακάτικης αργίας, ενώ η κατάσταση σε υγεία και παιδεία διαρκώς χειροτερεύει. Μπροστά σε αυτήν την πραγματικότητα, μόνη λύση είναι ο μαζικός και ανυποχώρητος αγώνας, ο κοινός βηματισμός εργαζομένων αυταπασχολούμενων επαγγελματιών και μικρομεσαίων αγροτών με αιτήματα που μας ενώνουν, όπως η κατάργηση του αντιασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου, η κατάργηση των νόμων που απελευθερώνουν κατασχέσεις και πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης, η κατάργηση των έμεσων φόρων και του ΦΠΑ στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης και του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν θα δώσουμε καμία πίστοση χρόνου στην κυβέρνηση. Στην επίθεσή τους απαντάμε δυναμικά και οργανωμένα. Και από το σημερινό βήμα ενώνουμε τη φωνή μας με τις αγωνιστικές δυνάμεις των εργαζομένων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων, με σκοπό να δυναμώσει ο αγώνας για την ανατροπή αυτής της βάρβαρης πολιτικής που μας αφορά όλους.